Κανέλα. Το μπαχαρικό για τις χειροτεχνίες μας. Η κανέλα είναι δέντρο που καλλιεργείται και συναντάται αυτοφυές στο Μπαγκλαντές, τη Σρι Λάνκα, την ακτή Μαλαμπάρ της Ινδίας και τη Μιανμάρ. Η πρώτη ελληνική αναφορά στην κανέλα γίνεται τον 7ο αιώνα π.Χ. σε ένα ποίημα της Σαπφούς. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι τόσο η κανέλα όσο και η κασία φύτρωναν στην Αραβία μαζί με το λιβάνι και το μύρο και φυλάσσονταν από φτερωτά φίδια. Ο μυθολογικός Φίνικας που πεθαίνει και αναγεννάται μόνος του και συνδέεται με τη λατρεία του ήλιου και του Απόλλωνα είχε τη φήμη ότι έχτιζε τη φωλιά του από κανέλα και κασία. Το δέντρο της κανέλας αφήνεται να αναπτυχθεί για 2 χρόνια και στη συνέχεια κόβονται τα κοτσάνια του φυτού στο επίπεδο του εδάφους. Το επόμενο έτος, οι νέοι βλαστοί σχηματίζονται από τις ρίζες. Τα στελέχη του φυτού υποβάλλονται σε επεξεργασία αμέσως μετά τη συγκομιδή τους και ενώ ο εσωτερικός φλοιός είναι ακόμα υγρός, γίνεται απόξεση του εξωτερικού φλοιού. Στη συνέχεια, χτυπώντας με ένα σφυρί το κλαδί ομοιόμορφα, χαλαρώνει ο εσωτερικός φλοιός και αποκολλάται σε μακρύς κυλίνδρους, αφήνοντας λωρίδες κανέλας 1 μέτρου περίπου. Οι κύλινδροι αυτοί κατσαρώνουν κατά την ξύρανση. Σε καλά αεριζόμενο χώρο και έπειτα από 4 με 6 ώρες, ο φλοιός θεωρείται ξηρός και κόβεται σε τεμάχια για να διατεθεί προς πώληση. Ο ανεπεξέργαστος φλοιός θεωρείται αρίστης ποιότητας προϊόν και χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική, την αρωματοποιία, τη μαγειρική και τη χειροτεχνία. Στολισμός λαμπάδας με σταυρό από ξύλα κανέλας. Φτιάχνουμε το σταυρό μας επιλέγοντας 2 ίσια κομμάτια ξύλα κανέλας. Ένα κομμάτι 10 εκατοστών και ένα 15 εκατοστών είναι κατάλληλα για να στολίσουμε τη λαμπάδα μας. Συνδέουμε τα κομμάτια κανέλας με χόρτο ράφια. Επιλέγουμε λουλούδια της αρεσκίας μας για το στολισμό του σταυρού. Τέλος, προσαρμόζουμε τα λουλούδια πάνω στη λαμπάδα και είμαστε έτοιμοι. Μια ιδέα για χειροτεχνία είναι η κατασκευή χειροποίητου σταυρού με ξύλα κανέλας. Εδώ βλέπουμε ένα μεγάλο σταυρό φτιαγμένο με ξύλα κανέλας και διακοσμημένο με στεφάνι και ψεύτικα λουλούδια. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε έναν ανοιξιάτικο στολισμό κεριού με ξύλα κανέλας. Αρχικά κόβουμε ένα χαρτόνι με μήκος όσο η περίμετρος του κεριού και πλάτος όσο το ύψος του. Με αυτό φτιάχνουμε ένα κύλινδρο που θα χωράει στο εσωτερικό του το κερί. Στη συνέχεια καλύπτουμε το χαρτόνι χρησιμοποιώντας ισομεγέθη ξύλα κανέλας. Τοποθετούμε το κερί μας μέσα στον κύλινδρο που φτιάξαμε και στολίζουμε τα ξύλα κανέλας με λουλούδια εποχής. Για να φτιάξετε τις δικές σας κατασκευές και χειροτεχνίες με ξύλα κανέλας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας lukas.com.gr και επιλέξτε ξύλα κανέλας στις διαστάσεις που σας ταιριάζουν. Καλή επιτυχία!